Ζαχαρίας Ζούπης, Διευθυντής Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Opinion Poll. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ούτε εύκολη βουλή, ούτε απλή κάλπη ήταν αυτή. Είχε πολλά μηνύματα. Και το εκλογικό σώμα έπαιξε πόκερ και έπαιξε ανάποδα. Και έπαιξε και περίεργα τα χαρτιά. Έτσι, την απλή αναλογική την έπαιξε ως τελική κάλπη και την ενισχυμένη την έπαιξε ως απλή αναλογική. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό. Έχεις δίκιο όταν έλεγες πριν ότι υπάρχουν όμως σαφή μηνύματα. Ναι. Η κοινωνία, το εκλογικό σώμα εξέλεξε μια ισχυρή κυβέρνηση με καθαρή αυτοδυναμία μέσα από μια διπλή εκλογική μάχη. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει ενισχυμένη, έχει 158 έδρες. Είναι το μόνο κόμμα μετά την κυβέρνηση, νομίζω, του Κώστα Σιμίτη που αυξάνει τις δυνάμεις σε σχέση με τις εκλογές του 19. Μόνο που το καινούργιο στοιχείο είναι ότι αυτό συνοδεύεται με ένα πρωτόγνωρο πολιτικό φαινόμενο, την κάθετη πτώση των δυνάμεων της εξωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι. Συνήθως γίνεται το αντίθετο. Τώρα έγινε το τελείως ανάποδο. Ναι, είναι πρωτόγνωρο να ανεβαίνει ήδη υπάρχουσα κυβέρνηση και να χάνει 13-14 μονάδες το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Δεν έχει ξαναγίνει. Στην ουσία, εδώ το βασικό, το κεντρικό μήνυμα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει δύο όψεις, έτσι, ένα διπλό μήνυμα. Ισχυρή εντολή, συνέχισε τη δουλειά που κάνεις, γι' αυτό του δώσε 40%, του δώσε ακριβώς το ίδιο ποσοστό, έτσι, κάντε καδικά. Σε δύο εκλογές, με δύο διαφορετικά εκλογικά συστήματα, το ίδιο ποσοστό, αυτό, πάρε αυτό, και τον ΣΥΡΙΖΑ τον καθαίρεσε από κόμμα εξουσίας, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Ουσιαστικά δίνει ένα μήνυμα στο Κυριάκο Μητσοτάκη, φαίνοντας όλες τις έρευνες ότι η κοινωνία αναζητεί σταθερότητα, ανάπτυξη, τα θέματα της οικονομίας και βελτίωση του βιωτικού του επίπεδου και ό,τι αφορά αυτό. Ουσιαστικά δίνει ένα μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σου δίνω εξουσιοδότηση να προχωρήσεις ακόμα πιο αποφασιστικά στο να ολοκληρώσεις το έργο σου και να κάνεις πράξη αυτά που δεσμεύτηκες. Σε αυτό νομίζω ότι η κοινωνία θα είναι και αυστηρός κριτής, γιατί είναι συνέχεια της κυβέρνησης, άρα δεν νοείται πίστοση χρόνου και θέλει και γρήγορα βήματα. Αυτό είναι μια πρόκληση για την κυβέρνηση που θα πρέπει από τις πρώτες τις κινήσεις, αυτές τις περίφημες 100 μέρες που λέμε συνήθως, για το πρώτο διάστημα να δείξει τον προσανατολισμό της. Νομίζω ότι σήμερα με τον ανασχηματισμό υπάρχουν κάποια μηνύματα ήδη, δηλαδή για παράδειγμα ο τομέας της παιδείας που χρήζει μιας διαρκούς και βαθιάς μεταρρύθμισης και εξυγχρονισμού. Ο τομέας υγείας που είναι προσωπικό στοίχημα, όπως ετέθη από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Και ένας που νοσήβαν πολύ χρόνο στην Ελλάδα, ο θεσμός της δικαιοσύνης, ανατέθηκε σε ανθρώπους με κεντροαριστερό πρόσημο, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Και ταυτόχρονα έβαλε σε θέσεις, έκανε το rotation που έλεγε, έβαλε αρκετά περισσότερες γυναίκες, αλλά θα έλεγα ότι έβαλε σοβαρούς ανθρώπους, τεχνοκράτες γνώστες σε θέση υπουργών και υφυπουργών. Έβαλε, δηλαδή, έκανε και μία ανανέωση για να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς η κυβέρνηση. Απ' την άλλη, η κοινωνία στείλε ένα πολύ σκληρό μήνυμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαν να του είπε ότι το 19, την ώρα που σε τιμωρούσε για την κυβερνητική σου θητεία με 8,5 μονάδες ΣΥΤΑ, σου έδινε ένα 31,5%, σου έδινε δηλαδή μια ευκαιρία να ανανεωθείς, να δεις την πραγματικότητα που διαμορφώνεται, να μεταλλαχθείς. Περάσαν 4 χρόνια και παρακολουθούσαμε μια αντιπολίτευση ισοπεδωτική, λαϊκιστική, μηδενιστική. Και χωρίς προτάσεις. Και χωρίς προτάσεις. Έδινε την εντύπωση ότι πολιτευόταν και αντιπολιτευόταν με όρους 12 και 15. Φάνηκε ότι δεν είχε αναγνώσει σωστά την πραγματικότητα που διαμορφωνόταν πια μετά από πολλά χρόνια. Με τα μνημόνια και με όλες αυτές τις κρίσεις που είχαμε περάσει και προπανδημίας, και ότι πια θέλει μια κανονικότητα που λέγαμε, μια σταθερότητα, θέλει θετικό αφήγημα και αποτελέσματα ο κάθε πολίτης και η κοινωνία συνολικά. Απέναντι σε αυτό ο τρόπος αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, που στη διάρκεια των 4 ετών φαινόταν στις δημοσκοπήσεις, θέλω να θυμίσω
ότι τουλάχιστον στις μετρήσεις της opinion poll που κάναμε, αλλά και άλλων εταιριών, η ικανοποίηση από την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ κειμενόταν από το 12 έως το 14%. Σωστά. Εάν τολμούσαμε δε να κάνουμε ερώτηση ότι αν αντί για αυτή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα χρόνια είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν καλύτερα, καλύτερα απαντούσε, ποτέ δεν απαντούσε πάνω από το 20%. Άρα στην ουσία μόνο η εκλογική του βάση. Η σκληρή κιόλας απαντούσε. Ναι, και μάλιστα θυμάμαι πολύ καλά ότι περίπου ο ένας στους τρεις δεν δήλωνε κι αυτός ότι δεν θα ήταν καλύτερα. Μάλιστα. Άρα πηγαίναμε σε εκλογές που εν πολλής το αποτέλεσμα είχε κριθεί πριν την προεκλογική περίοδο. Στη τελική ευθεία μπήκαν οι τελευταίες ψηφίδες. Τώρα νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει. Ουσιαστικά έχει μια βαθύτερη κρίση από τη διάσταση που δόθηκε χθες από τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα και άλλων στελεχών του. Ναι. Έχει υπαρξιακό πρόβλημα, ταυτοτικό, φυσιογνωμικό, τι θέλει, πώς θα επιλέξει να προχωρήσει. Θα μπει σε μια φάση αντικειμενικά εμπεσκόπησης και εσωστρέφειας. Πού θα οδηγήσει, δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί νομίζω ότι αυτά τα χρόνια, δηλαδή μέχρι στιγμής μάλλον, δίνονται τα στοιχεία ότι συνεχίζει να μην αναγνώνεται η πραγματικότητα. Μια και το λέτε εδώ, από την πρώτη στη δεύτερη κάλπη, επειδή έδειξε ότι από τις πρώτες εκλογές δεν ανέγνωσε το μήνυμα, του το ξανά έστειλε επαναδιατυπωμένο το εκλογικό σώμα και χειρότερο. Δηλαδή, το αφαίρεσε και το 2 από μπροστά. Του λέει: δεν καταλαβαίνεις, πήγαινε στο 17 και βλέπουμε. Μα κοίταξε, συνέχισε. Με εξαίρεση, δηλαδή, θεωρήθηκε πολύ μεγάλη και προβλήθηκε αλλαγή ότι έβαλε 5-6 καινούριους ανθρώπους στο επικοινωνιακό επιτελείο, δεν έκανε κλικ στην πολιτική του και στον αντιπολιτευτικό του λόγο και σε μια κοινωνία που είχε δώσει ήδη 41-41 και στο Κυριάκο Μητσοτάκη είναι σαν να τη έλεγε ότι δεν κατάλαβε την πραγματικότητα. Yeah. Συνέχισε να λέει ακριβώς τα ίδια. Όταν λες ακριβώς τα ίδια, ενώ υπάρχει ένα λαϊκό μήνυμα το οποίο είναι κοφαντικό, το συμπέρασμα που βγάζει η κοινωνία, να το πω απλά, είναι ότι μάλλον δεν συνεχίζει να μην θέλει να καταλάβει και τιμωρήθηκε ακόμα περισσότερο. Τώρα νομίζω ότι είναι αναγκασμένος να απαντήσει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορέσει. Έχετε δίκιο και εγώ δεν είμαι σίγουρος, γιατί βλέπω ότι δεν μπορεί να υπερβεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ένα συγκεκριμένο DNA. Αν μπορούσε να το κάνει, θα το είχε κάνει ήδη. Γιατί έχουν μεσολαβήσει από το 12, οπότε και βγήκε στο προσκήνιο και απέκτησε προοπτική εξουσίας, έχουν περάσει 11 χρόνια. Δεν είχε αλλάξει το αφήγημα. Και το αφήγημα μπορεί να ήταν να έπειθε, είπα σε ρωτώσει, να κρυβόντουσαν πράγματα τότε, γιατί ήταν άλλα τα προτάγματα και ήταν μια περίοδο σύγχυσης του μνημονίου. Τώρα φάνηκαν πολιτικές οι οποίες έρχονται σε κόντρα με την κοινωνία. Δηλαδή στο μεταναστευτικό, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, στα θέματα της άμυνας της χώρας και των συμφωνιών και στα θέματα της ασφάλειας εσωτερικής. Εκεί που είναι σκληρός πυρήνας θεμάτων, δεν έχει χειροτρέψει κιόλας. Και μάλιστα σας πληροφορώ, όταν σε έρευνες, θα θυμάστε, βάζαμε και ρωτούσαμε για τομείς κυβερνητικής δραστηριότητας. Αν μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, αυτή η θεματολογία που είπατε προηγόταν με 30 και 35% ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm. Όταν συνεχίζει λοιπόν με μια ρητορική ίδια, είναι σαν να μην θέλει να καταλάβεις αυτή την πραγματικότητα. Άλλωστε, ανάμεσα στις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές, η εξήγηση περίπου που δόθηκε είναι ότι έφταιγε η κακοφωνία κάποιων στελεχών και ότι φταίγαν οι άλλες δυνάμεις που δεν είχαν ανταποκριθεί σε μια γενική και αφηρημένη πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης που δεν υπήρχε και προγραμματική βάση, εδώ τα λέμε. Άρα νομίζω ότι θα βρεθεί μπροστά σε δυσκολίες, διλήμματα. Αν σε κάτι συμφωνώ, δεν ξέρω πώς το εννοεί ο ίδιος, είναι η φράση ότι κλείνει ένα ιστορικός κύκλος, εγώ το ονομάζω τέλος εποχής. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τις δυνάμεις, με την παρουσία ως μεγάλο κόμμα εξουσίας, ουσιαστικά ήταν το τελευταίο αποτύπωμα της μνημονιακής περίοδου, όπου ιδρυθήκαν κόμματα ή δυνάμωσαν κόμματα. Τα περισσότερα από αυτά, μάλλον όλα έχουν εξαφανιστεί, θυμάστε πόσα κόμματα εξαφανίστηκαν. Ναι, μπήκαν, βγήκαν, εξαφανίστηκαν. Το μόνο κόμμα το οποίο συνέχισε να έχει μια δύναμη, της τάξης 31,5 μέχρι το 19, τώρα έχει χάσει το 42% των δυνάμεων του, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον του δεν είναι τόσο εύκολα ευίωνο.
Και δεν ξέρω αν θα έχει τη τόλμη και αν έχει τις δυνάμεις να το υπερβεί. Να υπερβεί όλες αυτές τις παθογένειες. Ναι, και αν θέλει. Εγώ βλέπω νομίζω ότι βλέπουμε και ένα μέρος των στελεχών του και μάλιστα προβλημένων στελεχών που δεν έχουν και διάθεση να το κάνουν. Δηλαδή λένε εντάξει, αν δεν αντιλαμβάνονται αυτά που λέμε η κοινωνία, τόσο το χέρι για αυτήν. Ας λουστούν το Μητσοτάκι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι η κοινωνία έχει απορρίψει την πολιτική τους. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, διότι επέμειναν και προφανώς αυτό εξόργησε το εκλογικό σώμα και τους κατέβασε ακόμα περισσότερο. Ότι έψαχναν να βρουν τι φταίει εκτός από το να ξεκινήσουν από το αυτονόητο. Μήπως φταίμε εμείς, ρε παιδιά. Έφταιγε το Πασόκ που δεν συνεργαζόταν. Έφταιγε ο Βαρουφάκης γιατί δεν καθόταν. Έφταιγε ο Κουτσούμπας που έκανε καρδούλες στη ζωή. Θέλω να πω, έφταιγε ο κόσμος που δεν ξέρει τι ψήφισε. Αυτό το πράγμα τώρα, το εκλογικό σώμα δεν έχει χιούμορ. Αν το εμπέζεις, απαντά σκληρά. Δηλαδή του λες δεν καταλάβεις τι ψήφισες και του λέτε δεν καταλάβεις ότι καταψήφισα τις πολιτικές σου. Και λέει φταίνουν όλοι οι άλλοι. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μην έχει συνέπειες. Αυτό όμως με βάζει σκέψη ότι τελικά δεν μπορεί να μετεξελιχθεί. Αυτή τη δυνατότητα τη θέτω ένα αμφιβόλο και εγώ με απασχολεί έντονα. Το παρακολουθώ 4 χρόνια μετά τις εκλογές του 19 και βλέπω μία δυναμία. Και μάλιστα επειδή πολλοί λένε μα ο Αλέξης Τσίπρας θέλει αλλά κάποιοι τον εμποδίζουν, το δικό μου ερώτημα να το θέσω ευθέως είναι αν και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας έχει σαφές τι υπερβάσεις χρειάζεται πια αυτός ο χώρος ή αν και ο ίδιος είναι δέσμιος αυτών των αντιλήψεων και όχι κάποια αριστερή πτέρυγα που του κάνει τη ζωή δύσκολη. Ναι, δεν έχει δείξει πάντως ότι ο ίδιος διαφέρει από αυτό. Νομίζω ότι ο ίδιος τον εκφράζει, τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω. Ιδάλλως θα είχε κάνει κινήσεις, ακόμα και ούτε και σε επίπεδο ας πούμε τακτικού ελιγμού δεν το έχει κάνει. Όχι. Και εγώ πιστεύω αυτό και νομίζω ότι αυτό θα δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Άλλωστε η χτεσινή δήλωση, ήμουνα σε ένα κανάλι κύριε Καλαρίδη, ναι. Και είπα το εξής, ότι παίξανε εκείνη την ώρα τη δήλωση και λέω αν έκλεινα τα μάτια και δεν ήξερα ποιος μιλάει, θα νόμιζα ότι είναι ένα κόμμα που ιτήθηκε με 2 μονάδες, 3 μονάδες διαφορά. Ναι. Ουσιαστικά δεν φαινόταν ότι πέταξε ότι χρειάζεται κάποια αλλαγή και τα λοιπά. Επί της ουσίας αυτά που ανέφερα, αν κατάλαβα καλά, είναι ότι εγώ θα θέσω τον εαυτό μου σε κρίση και θα κάνω μια ανανέωση και κάποιες οργανωτικές αλλαγές. Μα δεν είναι εκεί το πρόβλημα πια του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεφύγει από αυτό το πλαίσιο. Είναι βαθύ. Πάμε τώρα λίγο στο Πασόκ. Στο Πασόκ πάλι το εκλογικό σώμα το έβαλε σε κατάσταση αναμονής. Hold. Δεν του έδωσε. Δηλαδή του έδωσε στην πρώτη φάση μια αύξηση ποσοστών λελογισμένη, φιδωλά. Mm. Ναι, μεν 40%, αλλά από το 8 στο 11,5 σύμφωνοι. Δεν το πήγε δηλαδή από το 8 στο 16. Και στο δεύτερο τίποτα. Και τον άφησε εκεί. Άρα του λέει ότι δεν είσαι έτοιμο ακόμα για να καταλάβει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Τον έχει αναμονή. Περιμένει να δει τι γίνεται εκεί. Εδώ δεν θα διαφωνήσω με αυτό. Είναι σαν το εκλογικό σώμα, γιατί το ΠΑΣΟΚ πορεύτηκε κατά τη γνώμη μου, αν ερμηνεύσει το αποτέλεσμα ως επιβράβευση μιας στρατηγικής η οποία και προς τις πρώτες εκλογές χαρακτηριζόταν από πλήρη ασάφεια για την κυβερνησιμότητα της στη χώρα και για άλλα θέματα και από μια προσπάθεια ίσων αποστάσεων, όπως και από λάθη στη δεύτερη, μεταξύ πρώτων και δεύτερων. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήταν τόσο σε 3 μέρες από τις πρώτες να σπεύσει ο κύριος Αντρουλέκης να πει ότι εγώ και ένας να λείπει από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν θα δώσω. Αυτόματα είναι σαν να κατέβασε τα ρολά από μόνος του για να επιστρέψουν πιθανά ό,τι θα μπορούσαν να επιστρέψουν. Μάλιστα τότε έλεγα ότι μπορεί ο άνθρωπος να υπολογίζει ότι θα υπάρχει ροή από τη φθορά, από τη συνεχιζόμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται, η συνεχιζόμενη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ δεν τροφοδότησε το ΠΑΣΟΚ. Αλλού πήγε. Πήγε αλλού. Λοιπόν, άρα πρέπει να ξαναδεί τη στρατηγική του, την όλη του τακτική και θα έλεγα ότι πρέπει να αποφύγει το λάθος του διαγωνισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα θέσω ένα ρητορικό ερώτημα. Ας πούμε ότι χθες έπαιρνε 16 το ΠΑΣΟΚ και 15 ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Μαζί θα ήταν στο 30. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι το θέμα δεν είναι ο διαγωνισμός των δύο ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Είναι ότι και τα δύο είναι μεσαία κόμματα, δεν έχουν πια χαρακτηριστικά κομμάτων εξουσίας. Mm-hmm. Και για να τα αποκτήσεις δεν γίνεται αν δεν μπορείς να εκφράσεις μεγάλο κομμάτι του κέντρου, αλλά ακόμα και της μεταρρυθμιστικής κέντρο αριστεράς, mm-hmm. που φάνηκε να την εκφράζει ο κύριος Μητσοτάκης. Yeah.
Άρα εκεί πρέπει να έχει στόχευση και η κοινωνία του είπε, σου δίνω ένα πράσινο φως, σου δίνω μια ενθάρρυνση, σκέψου καλά πως θα προχωρήσεις, διάβασε καλύτερα και εσύ την πραγματικότητα, μην παρασύρεσαι ένα διαγωνισμό άνευ ουσίας, ούτε να εκφέρεις ένα πολιτικό λόγο που χαρακτηρίζεται από έναν αντιδεξιισμό της δεκαετίας του 80, ας μου επιτραπεί. Ναι, ναι. Προχωρά με θετικό λόγο, με προτάσεις, με επικοδομητική αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση είσαι, ασφαλώς και θα έχουμε απέτηση να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, αλλά με θετικό λόγο. Η λύση δεν είναι ούτε στις αποστάσεις, ούτε στην ισοπαίδωση. Ναι, γιατί και ο μέσος ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ θέλει ψήφος του να μεταφράζεται σε κάτι, σε συμμετοχή, σε κυβερνησιμότητα, σε παρέμβαση. Όταν του λες δεν θα το κάνω τίποτα, δεν θα την κάνω τίποτα την ψήφο σου, θα πάει αλλού, θα πάει κάπου, θα μεταφραστεί. Δηλαδή δεν του δώσανε ψήφο διαμαρτύρων. Το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αν έχουν πέσει τα ποσοστά του, είναι το DNA το ότι δεν είναι ΠΑΣΟΚ, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ακόμα και όταν το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στο 5 ή στο 8. Στο DNA ακόμα και αυτού του τμήματος είναι ότι εμείς είμαστε κόμμα εξουσίας. Ναι. Και θέλει άρα και αυτό το ίδιο το τμήμα που ψηφίζει ΠΑΣΟΚ να αισθάνεται ότι παρεμβαίνει στην πολιτική πραγματικότητα και στη συγκυρία και στις πολιτικές διεργασίες ως κόμμα εξουσίας και όχι ως κόμμα διαμαρτυρίας. Αυτό το ρόλο τον έπαιξε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια χρόνια. Τελειώνει αυτός ο ρόλος ακόμα και για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ψάχνουμε ένα, αυτός ο λαός του ΠΑΣΟΚ που λέμε, δεν ψάχνει ένα νέο μόρφωμα να παίζει το ρόλο ενός βελτιωμένου ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, άλλο θέλει. Το ΠΑΣΟΚ θέλει, ο μέσος ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ θέλει η ψήφος του να μεταφράζεται σε παρέμβαση και σε κυβερνησιμότητα. Αν δεν το κάνει. Γι' αυτό τους έβαλε τώρα σε κατάσταση αναμονής. Τώρα, το άλλο, νομίζω, η έκπληξη που φύλαγε το εκλογικό σώμα ήταν τρία δεξιά κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί φαίνεται ότι έβαλε. Δεν φάνηκαν στην πρώτη κάλπη, που ήταν απλή αναλογική, και φάνηκαν στη δεύτερη. Εκεί φαίνεται ότι μόλις το εκλογικό σώμα βεβαιώθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός, γιατί εγώ κατάλαβα ότι πολλοί κόσμοι ένα μέρος του εκλογικού σωμάτου πήγε αφενός να επιβραβεύσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί φαίνεται ότι αποτέλεσε τη μόνη πραγματική κυβερνητική εναλλακτική, και από την άλλη να θέσει το ΣΥΡΙΖΑ εκτός. Μόλις βεβαιώθηκε ότι το τέθηκε εκτός, απελευθερώθηκε και προς τα δεξιά. Και έβαλε ασφάλεια στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, κοίταξε, υπήρχε ένα κοινωνικό υπόστρωμα που το έχουμε ζήσει, ένα ορθολογισμό. Λαϊκισμού, αντιδυτικισμού, το είδαμε και αυτά τα χρόνια. Πανδημία, με τη ρώσικη επίθεση στην Ουκρανία και άλλα. Ακόμα και στα μνημόνια. Θυμάστε εκείνο το περίφημο 30% στις δημοσκοπήσεις ότι μας ψεκάζουν για να πιστέψουμε ότι είμαστε. Άρα υπάρχει ένα κοινωνικό υπόστρωμα. Σε πολιτικό επίπεδο, το εντυπωσιακό, δεν με βάση τους αριθμούς πάντα, είναι ότι η άνοδος αυτών των δυνάμεων δεν συνοδεύτηκε με συρρήκνωση των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Αλλά με αύξηση. Συνοδεύτηκε με συρρήκνωση των δυνάμεων της εξωματικής αντιπολίτευσης κυρίως. Σαν η κοινωνία να ψάχνει νέους εκφραστές με πιο ακραίες θέσεις, από τα δεξιά ή και από τα αριστερά, ώστε να βρει αντιπολιτευτικούς πόλους. Εδώ είναι θέμα. Μάλιστα, εδώ θα λέγα ειδικά στην περίπτωση των Σπαρτιατών, που είναι ένα κόμμα των 2 εβδομάδων ουσιαστικά, γιατί άρχισε να μετράει στις δημοσκοπήσεις μετά την παρέμβαση Κασιδιάρη και τώρα ανταλλάσσουν ευχαριστήρια ο ένας προς τον άλλον. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση και θα έλεγα οι δυνάμεις του, οι πολιτικές δυνάμεις που ενδιαφέρονται για την ομαλότητα, για να τις παρακολουθούν. Δεν νομίζω ότι πρέπει να εκφράζεται μια γενική ανησυχία. Προφανώς σε κανένα δεν αρέσει ούτε να υπάρχουν μορφώματα με μεσαιωνικές απόψεις και θρησκοληπτικές αντιλήψεις, ούτε απ' την άλλη πιθανή μετάλλαξη της Χρυσής Αυγής και των Ελλήνων, να το πούμε έτσι απλά. Θέλουν μια παρακολούθηση. Η δημοκρατία είναι αρκετά ισχυρή στη χώρα μας, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτό που όμως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν συνεχίζεται η υποκρισία. Χθες άκουσα σε δηλώσεις τελεχών της αντιπολίτευσης ότι περίπου φταίει η ρύθμιση αποκλεισμού του Κασιδιάρη για το ότι οι Σπαρτιάτες πήραν αυτό το ποσοστό. Δηλαδή, και μάλιστα το έλεγαν εκπρόσωποι κόμματος που καταψήφισαν τον μπλόκο στην κάθοδο Κασιδιάρη. Λοιπόν,
ή θα πρέπει να τα βασικά έστω κόμματα να συμφωνήσουν στην παρακολούθηση και στην αντιμετώπιση πιθανά αν εκφραστούν προβλήματα άλλου τύπου σε μια κοινή αντιμετώπιση ή θα φέρουν ευθύνη όσοι δεν συμβάλλουν. Ναι, αλλά με τις απαγορεύσεις. Αυτό, οι απαγορεύσεις δεν λύνουν το θέμα. Γιατί εδώ είναι θέμα πολιτικής. Δηλαδή, όχι, στη δημοκρατία ο καθένας μπορεί να εκφράζεται, μπορεί να διαφωνούμε. Αλλά δεν μπορεί να το απαγορεύσεις. Προσέξτε. Αν πολιτικά δεν το αντιμετωπίσεις. Όχι, να το διευκρινίσω για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας και η Χρυσή Αυγή, αν δεν είχε μετεξελιχθεί σε εγκληματική οργάνωση, θα μπορούσε να είναι σε εκλογές και να μπει στη Βουλή. Δεν το λέω με αυτή την έννοια, λίμωνο. Είμαστε μια πλέργια δημοκρατία και ας λέγανε κάποιοι ότι κινδυνεύει το κράτος δικαίου και εννοώ την πολιτική αντιμετώπιση αυτών των ιδεών και αντιλήψεων. Ναι, γιατί εδώ ούτε σημαίνει ότι όσοι ψήφισαν να σπάζονται τον ένα τον άλλον, ασπάζονται απολύτως ή έστω και εν πωλής την ατζέντα. Εντάξει, κάποιοι προφανώς. Έχω την αίσθηση ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η μετακίνηση και υπάρχει μια κινητικότητα του εκλογικού σώματος, πολύ γρήγορη πλέον, έτσι, η οποία μετακινείται και όχι απαραίτητα στον άξονα δεξιά-αριστερά, αλλά ότι ένα μέρος. Ένα μέρος της εξήγησης της εξέλιξης αυτής είναι ότι το εκλογικό σώμα, γενικά μιλώντας, και ας αφήσουμε το τεχνικό ποιος μετακινήθηκε που, γιατί δεν το πιάνει πάντα αυτά, έτσι, γιατί θα πιάνει και το 5% των Σπαρτιατών, ότι έβαλε δεξιά, οριοθέτησε για να διασφαλίσει. Επειδή ούτως ή άλλως υπάρχει μετακίνηση και πανευρωπαϊκά, και η ατζέντα μετακινείται και η πολιτική μετακινείται δεξιά. Έχουμε χώρες όπου η αντιπολίτευση είναι δεξιά και σκληρή δεξιά. Ενώ η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση είναι δεξιά και σκληρή δεξιά, δεν υπάρχει αριστερή. Ή ακόμα και σοσιαλιστές, όπως στη Δανία, υιοθετούν σκληρές, φερόμενες ως δεξιές πολιτικές, μετανασευτικό στη Δανία, ακριβώς για να καλύψουν τις ανησυχίες της κοινωνίας και να μην πάθουν ό,τι είπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ ή ό,τι είπαθε το ΠΑΣΟΚ. Άρα υπάρχει μια γενική μετατόπιση. Σε αυτό το πλαίσιο εγώ το βλέπω. Σας πληροφορώ ότι αν δείτε την ατζέντα, τις θέσεις του Δανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, θα νομίζετε ότι είναι θέση ακροδεξιού κόμματος. Η επιτυχία στην Ελλάδα, για να λέμε και κάτι θετικό, είναι ότι αυτή τη στιγμή αναδείχθηκε κυβέρνηση μία δύναμη η οποία είχε μέτωπο με την ακροδεξιά και ότι πέτυχε ό,τι πέτυχε, κάνοντας άνοιγμα προς το κέντρο και δυνάμεις μεταρρυθμιστικές κεντροαριστεράς και όχι προς τα δεξιά, όπως τις συμβουλεύανε, θυμάστε, πριν τις δεύτερες εκλογές, ότι αν δεν σχηματίσεις κυβέρνηση, γιατί δεν πας με την ελληνική λύση. Mm-hmm. Κράτησε μέτωπο, είχε τείχος απέναντι στη λαϊκή, στην κυδεξιά ή πολύ περισσότερο σε ακραίες μορφές ακροδεξιάς κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι μια επιτυχία που πρέπει να πιστωθεί στην πολιτική ζωή της χώρας και βασικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία. Κάλυψε, παράλληλα κάλυψε ορθολογικές, κακώς λέμε δεξιές πολιτικές, ορθολογικές, δηλαδή πολιτικές εξοπλισμών, μεταναστευτικού, ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής, τις κάλυψε. Δηλαδή γι' αυτό έκανε ένα πολιτικό σπαγκάτο, το οποίο δεν το κάνεις εύκολα. Είναι δύσκολη ισορροπία. Εντάξει, δεν πάει βάλει τα πάντα, δεν πάει βάλει όλα τα καρπούζια, αλλά σε γενικές γραμμές κάλυψε ένα πολύ ευρύ φάσμα από το κέντρο, από τις παρυφές του social κέντρου μέχρι την δεξιά. Ακριβώς. Προφανώς στην πολιτική όποιος αναζητεί ότι μπορεί να τους καλύψει όλους δεν καλύπτει. Δεν γίνεται. Πάντως έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα το εκλογικό και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση κλείνοντας. Δείχνει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Έχει σπάσει στεγανά και μετακινείται πολύ γρήγορα. Μαζικά. Να σας πω, υπάρχει γρήγορη κινητικότητα. Υπάρχει πια κομματική αποδέσμευση. Η κομματική ταύτιση είναι μόλις 30% πια. Ταυτόχρονα, ναι, με βάση τις ερευνές και ταυτόχρονα υπήρχε ένα άλλο στοιχείο, ότι αυξάνεται, είναι γύρω στο 18% ήδη των πολιτών που απαντούν ότι εμένα δεν με αφορούν οι παλιοί διαχωρισμοί αριστερά-δεξιά, πώς να το πω, και αν πας ηλικίες μέχρι 35, αυτό είναι διπλάσιο. Άρα όλο αυτό πράγματι διευκολύνει την πολιτική κινητικότητα. Άρα να ζητούν αποτελεσματικότητα, αποτέλεσμα, διακυβέρνηση, λύση προβλημάτων και να. Ουσιαστικά το μήνυμα είναι ότι ο κάθε πολιτής, από το πιο νέο μέχρι το μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωπο, φαίνεται να ταυτίζεται στο αίτημα ότι εγώ θέλω, κρίνω πολιτικές, όχι με το τι γράφει η Ιούγια, αλλά αν φέρνουν βελτίωση στη ζωή. Καιρό ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και στη συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ζαχαρία Ζούπης, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Opinion Poll.